Μπατσαρίνο, καλησπέρα σου. Καλησπέρα κύριε Κανελού. Τώρα, ξεκινώντας και με τη διάρθρωση του δελτίου, έτσι όπως τα παρακολουθήσατε, θα ήθελα ένα σχόλιο για όλα, κύριε Μπατσαρίνο, και επιτρέψτε μου λίγο να τα θέσω. Αρχικά, να μιλήσουμε για αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις στο περιφερειακό σκηνικό, με τη δημιουργία μιας παράταξης ανεξάρτητων ανθρώπων, συμβούλων, οι οποίοι φεύγουν από την παράταξη του κ. Τατούλη. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την κινητικότητα, να το πω, και αν πιστεύετε ότι είναι το επιστέγασμα ή η ολοκλήρωση μιας πολιτικής, έτσι όπως την διαμορφώνει η Περιφερειακή Αρχή? Πιστεύω ότι είναι η απόρρια συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και λειτουργίας της παράταξης της πλειοψηφίας που ασκεί και διοίκηση στην περιφέρεια Πελοποννήσου, και κάποια στιγμή πια και με τις παρεμβάσεις όλων των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και τη στάση που κρατήσαμε απέναντι σε φαινόμενα που κατά τη γνώμη μας που δεν συνάδουν με την λειτουργία ενός συλλογικού οργάνου και μάλιστα σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου, πολλές φορές τα θίξαμε, τα είπαμε και έφτασε η περίοδος, έφτασε η στιγμή όπου όλα αυτά αναδείχτηκαν. Γιατί μην ξεχνάτε την δεύτερη τετραετία, σοβαρά πράγματα δεν έχουν γίνει στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ίσα ίσα δημιουργήθηκαν πάρα πολλά ζητήματα σε σοβαρές δράσεις, υπόθηκαν μερικά και σήμερα. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι με την υπεύθυνη στάση που κρατήσαμε τόσο καιρό σαν αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και οι άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, βοηθήσαμε να αναδειχθεί η κακή λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής σε βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με δημοκρατία, με σεβασμό στη διαφορετική άποψη, με σύνθεση, με ανοχή στη διαφορετικότητα. Καλά, και προπάντων η ανοχή έχει πάει περίπου. Και προπάντων να υπάρχει ένα επίπεδο που να συνάδει με τη λειτουργία ενός οργάνου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα, δεν υπήρξε αυτό. Αυτό θέλω να πω. Και τώρα βλέπετε εσείς ανακοινώσεις σε τόσο υψηλούς τόνους, με τέτοια πρακτική. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει σύνθεση, συνδετικότητα ή τουλάχιστον να υπάρξουν αποφάσεις σε επίπεδο Περιφερειακού Εμείς Συμβουλίου? Εμείς δίναμε τη μάχη και καλούσαμε πάντα τον κύριο Τατούλη να αλλάξει ρότα. Δεν τα καταφέραμε. Προφανώς τώρα κάποιοι περιφερειακοί σύμβουλοι δεν άντεξαν αυτή τη λειτουργία, βλέποντας τα πάντα και βλέποντας το έργο που δεν παρήχθη στην περιφέρεια Πελοποννήσου και ανεξαρτοποιούνται. Και η ανεξαρτοποίηση είναι από όλες τις φωνές. Από όλες τις πλευρές. Για διαφορετικούς λόγους, χώρους, δεν προσανατολίζεται σε χώρους ή σε κόμματα ή σε οτιδήποτε άλλο. Είναι από όλες τις πλευρές. Και σωστά το σημειώνεται αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δική σας συμμετοχή ως παρατάξεις μειοψηφίας ήταν συνθετική. Πάρα πολλές αποφάσεις έχουν περάσει. Εννοείται. Και με το, να το πω έτσι, με το πράσινο φως του δικό σας όσον αφορά τα έργα. Παρά την κατηγορία που μας λένε ότι δεν ψηφίζουμε τίποτα, οφείλω να σας πω με συγκεκριμένα στοιχεία αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου. Το ναι το δικό μας κυμαίνεται στο 70% με 80% των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άρα τα όποια επιχειρήματα ότι είμαστε μια σκέτη άρνηση δεν πατάνε πουθενά. Και πιστεύουμε ότι το δείξαμε αυτό και συνεχίζουμε να το δείχνουμε, ότι για το συμφέρον της Πελοποννήσου πρέπει να υπάρχει μια πραγματικά τοποθέτηση επί της ουσίας και αντιπαράθεση με επιχειρήματα, που δυστυχώς δεν τη συναντήσαμε από την πλευρά της πλειοψηφίας. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση έρχεται και ένα Περιφερειακό Συμβούλιο αύριο. Εκτάκτως, εγώ θα πω. Μοιάζει με έκτακτο αυτό η σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και εδώ στη λειτουργία, στο κάλεσμα της 21ης συνεδρίασης του Περιφερειακού μας Συμβουλίου αύριο, φάνηκε ο κακός χειρισμός. Φαίνεται ο κακός χειρισμός από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής. Να σας πω γιατί. Υποτίθεται ότι η συνεδρίαση, η πρόσκληση βγαίνει 5 μέρες πριν. Να. Άρα έπρεπε να έχει βγει από την προηγούμενη Παρασκευή, Σάββατο. Να. Βγήκε 2 μέρες πριν. Από τον κανονισμό προβλέπονται αυτά και από τον Γκλισθένη, τον νέο νόμο, όπως και τον Καλλικράτη, τον παλιό. Υποτίθεται ότι έπρεπε τα θέματα, 22 θέματα, εκ των οποίων πολλά είναι πολύ σοβαρά, έπρεπε να τα έχουμε 3 μέρες μπροστά μας. Τα πήραμε σήμερα. Και είναι και θέματα με αναγκαστικές απολυτρίες, το οποίο και είναι πολύ σοβαρά θέματα, μερικά από αυτά. Δείχνει δηλαδή ότι ακόμα και στην αυριανή συνεδρίαση υπάρχει μια συνεχής υποβάθμιση και προσβολή της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, με ό,τι σημαίνει αυτό. Ο αλαζονικός τρόπος που έχει μάθει δυστυχώς η Περιφερειακή Αρχή να χειρίζεται σοβαρά θέματα αλλά και λειτουργίες θεσμικών οργάνων όπως είναι το Περιφερειακό Συμβουλίο, κάποια στιγμή φτάνει στο κόκκινο, ας πούμε.
Δεν ξέρω αύριο αν καταφέρουν να γίνει συνεδρία, από την άποψη ότι είναι συσσωρευμένη η δυσαρέσκεια των αντιδράσεων. Είδατε και την παρέτηση του κυρίου Τζανή. Απέναντι στον τρόπο που χειρίζεται η Περιφερειακή Αρχή σοβαρά θέματα λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επιτρέψτε μου να θίξω ένα από αυτά και έχει να κάνει με τις αναγκαστικές απαλλητριώσεις. Γιατί είναι μια κατάσταση στην οποία μαζί την έχουμε συζητήσει αρκετές φορές για τα απορρίμματα και θα πω ότι την έχουμε συζητήσει και έχουμε και κοντραριστεί και έχουμε θέσει και τις απόψεις ο καθένας από το 2011, αν δεν θυμάμαι καλά, κύριε Πατσαρίνο, σε διάφορες διαστάσεις. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, ουσιαστικά συζητάμε το ίδιο θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και οδηγούμαστε στις αυριανές αναγκαστικές απαλλητριώσεις. Είναι μια πρόσκληση για να κλείσει αυτό το θέμα, να τρέξει στο ΣΔΙΤ. Τώρα θέλω την άποψή σας. Κοιτάτε να δείτε, ο χειρισμός στα σοβαρά θέματα του κυρίου Τατούλη είναι απαράδεκτος. Έτσι και στο σοβαρό έργο, ανεξάρτητα τη θέση τη δική μας ή τη θέση που έχει ο καθένας, ήταν κακός. Κατάφερε το πιο σοβαρό έργο της περιφέρειας να έχει μόνο αντιπάλους. Και είχε αντιπάλους και στις δημοτικές αρχές, αλλά και την ίδια την κοινωνία. Όταν την ίδια στιγμή σε άλλες περιφέρειες, ζητήματα ΣΔΙΤ, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από την ιδεολογική, πολιτική, κοινωνική, αυτοδιοικητική θέση που έχει ο καθένας, περπάτησαν και ολοκληρώνονται ή ολοκληρώθηκαν. Εδώ, με τους κακούς χειρισμούς της περιφέρειας και ιδιαίτερα του κυρίου Τατούλη, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε φτάσει στο 2018, το έργο ξεκίνησε από το 2011 και ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα μπουν οι μπουλντόζες να ξεκινήσει το έργο. Σίγουρα δεν θα μπουν μέσα στο 2018. Και με τις πλάτες, και με τις πλάτες και τη βοήθεια της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο έργο, επειδή το βλέπει από μια άλλη οπτική γωνία το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και με τα οξυμένα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί ιδιαίτερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου και τα πρόστιμα που πέφτουν και οι κραυγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταφορά γίνεται και σήμερα και ξέρουμε τι κατάσταση. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα με τη βοήθεια της πολιτείας να μιλήσουμε για αναγκαστικές απαλλητριώσεις σε ένα έργο που υποτίθεται ότι το είχε πάρει αγκαλιά ο ιδιώτης επενδυτής, η Τέρνα στη συγκεκριμένη, και θα ολοκλήρωνε από μόνη της τις όποιες διευθετήσεις τις ιδιοκτησιακές με τους κατοίκους της περιοχής. Προφανώς οι χειρισμοί που γίνανε ήταν απαράδεκτοι. Φτάσαμε ιδιαίτερα στη μεγάλη μονάδα στην περιοχή της Τρίπολης, στην Παλαιόχωνη, το 50% να αμφισβητείται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Και αναγκάστηκε η πολιτεία να μπει μπροστά για να μπορέσει το έργο κάποια στιγμή να τελειώσει. Όμως αυτό το σύρσιμο του έργου καταλαβαίνετε ότι οδηγεί σε πάρα πολλές παρενέργειες που έτσι κι αλλιώς θα την πληρώσουν πάλι οι Πελοποννήσιοι. Να το πω απλά, φτάσαμε το 2018 να μιλάμε για ένα έργο ΣΔΙΤ όταν έχει ξεπεραστεί με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις ευρωπαϊκές οδηγίες αυτός ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων. Εμείς δεν μπορούμε να τελειώσουμε ούτε αυτό δηλαδή που ξεκινήσαμε εδώ και 10 χρόνια ας πούμε. Και εκεί έχει μεγάλες ευθύνες στην Περιφερειακή Αρχή και στον κύριο Τατούλη. Μιας και πιάσαμε το συγκεκριμένο. Ναι. Αφήνω λίγο αυτό και έρχομαι λίγο στο κομμάτι που έχει να κάνει και το έχετε θίξει κι εσείς με τις διαρκείς παρατάσεις έργων, με τις μεγάλες εκπτώσεις, με όλο αυτό το συνδυασμό. Είδαμε ότι μέχρι και 13 παρατάσεις έργων της Καστάτ. Και όταν μιλάμε για Καστάτ, μιλάμε για μια εταιρεία, τεχνική εταιρεία της συμφερόντων της οικογένειας Τατούλη. Επειδή τυχαίνει να είμαι και στην Οικονομική Επιτροπή, είναι η συνήθις εικόνα αυτή των 13. Η συνήθις εικόνα είναι ναι, οι παρατάσεις. Για έργα τα οποία ξεκινάνε χρόνια πριν. Οι παρατάσεις. Το άσχημο είναι ότι γίνεται, ενώ θα έπρεπε να είναι το παράδειγμα τη εταιρεία του αδερφού, που υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Πώς μπορεί η εταιρεία του αδερφού του κυρίου Τατούλη να παίρνει έργα στην περιφέρεια. Αυτό είναι ένα ζήτημα που κατά τη γνώμη είναι ανοιχτό ακόμα. Προς κάθε κατεύθυνση. Κατά πόσο μπορεί να συμμετάσχει. Παρ' όλα αυτά, ενώ θα έπρεπε αφού συμμετάσχει μέσα από τους διαγωνισμούς η εταιρεία του κυρίου, του αδερφού του κυρίου Τατούλη, θα έπρεπε να είναι το καλό παράδειγμα. Είναι το χειρότερο ή από τα χειρότερα παραδείγματα των εταιριών που συμβάλλονται με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και εκεί δείχνει ότι δεν υπάρχει σεβασμός απέναντι στη λειτουργία της περιφέρειας Πελοποννήσου στα δημόσια έργα. Δεν υπάρχει σεβασμός στους πόρους, δεν υπάρχει σεβασμός στην αναγκαιότητα να τελειώσουν τα έργα και να τελειώσουν σωστά. Και εννοείται ότι πολλά από αυτά καταλήγουν στα δικαστήρια, με ό,τι σημαίνει αυτό. Και με ό,τι αυτό σημαίνει καθυστερήσεις για την απόδοση των έργων αυτών στην κοινωνία. Γιατί μιλάμε και για έργα σημαντικά, έτσι. Μιλάμε για την Ιμπρικά.
Υπάρχει μόνο ένα θέμα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχουν εισηγήσεις από την πλευρά των διευθύνσεων για έργα της Καστάτ για να βγουν έκποτα και να έρχεται η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία και να αντανερεί. Να δίνεται παράταση. Να. Και να πηγαίνουμε μετά από λίγο και να λένε είναι η τελευταία παράταση. Και να ξαναπηγαίνουμε στις επόμενες Οικονομικές Επιτροπές και να ξανάγονται παρατάσεις. Και να επιμένει η υπηρεσία. Και η Οικονομική Επιτροπή να συνεχίζει το έργο με παρατάσεις και το έργο να μην έχει ολοκληρωθεί. Οπότε υπάρχει πολιτική, θέλετε να πείτε, εκεί κατεύθυνση, ας το πούμε, στο πεδίο των παρατάσεων. Υπάρχει λάθος τακτική, προκλητική κατά τη γνώμη μας και όχι όπως θα έπρεπε, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, απέναντι στην διαχείριση των μεγάλων έργων και των μικρών έργων και των μεσαίων έργων που έχουν να κάνουν με εταιρείες και ιδιαίτερα και με την εταιρεία του αδερφού του κ. Τατούλη. Υπάρχει θέμα ανοιχτό. Από εδώ και πέρα την πορεία των πραγμάτων, έτσι μια τελευταία ερώτηση, πώς την βλέπετε όσον αφορά τα περιφερειακά, έτσι, σκηνικά και τα περιφερειακά. Κοιτάξτε να δείτε, κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια μεγάλη θετική εξέλιξη, είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής, όπου αλλάζει τα δεδομένα. Αν θέλετε και πολλές από αυτές τις ανεξαρτοποιήσεις έχουν να κάνουν και με αυτό. Περάσαμε από την εποχή των παντοδύναμων και των παντογνωστών και των αλαζόνων, θέλω να πιστεύω ότι περνάμε στην περίοδο των ουσιαστικών συζητήσεων πάνω στα προβλήματα. Και των συνθέσεων, φαντάζομαι. Ακριβώς, δεν γίνεται αλλιώς. Και εκεί πια πιστεύω ότι πια θα μπορούν να γίνονται πιο σοβαρές συζητήσεις, πιο ουσιαστικές συζητήσεις και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Από την πλευρά μας και πιστεύω και άλλες παρατάξεις έχουν δείξει τέτοια δείγματα. Εγώ αυτό θέλουμε... που δεν είδα πάντως, κύριε Πατσαρίνε, και έχει ενδιαφέρον λίγο να το δούμε στην επόμενη έκφανση του θεσμού, όπως θα διαμορφωθεί σε περιφερειακό επίπεδο, είναι η γνώμη των πολιτών να μεταφέρεται τις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί είδαμε τα περιφερειακά συμβούλια στεγνά, εγώ θα τα πω. Ναι. Στεγνά και από κόσμο, από συμμετοχή, από διαμόρφωση. Έχετε δίκιο, αλλά πιστεύω, κύριε Κανελόπουλε, όταν θα αναγκάζεται για να βγει μια απόφαση να θέλει τη σύνθεση κι άλλων φωνών, πιστεύω τότε αυτόματα μπαίνει πιο δυνατά μέσα αυτό που ζητάνε οι πολίτες. Μπαίνει η λογική. Ενώ σήμερα πολλές φορές έλεγες λογικά πράγματα και όχι μόνο δεν τα σχολιάζαν, τα αγνοούσαν, σε βρίζανε κιόλας. Ναι. Έχουμε ζήσει τέτοια φαινόμενα. Τοποθέτηση του κυρίου Τζανί σημερινή είναι χαρακτηριστική. Κύριε Πατσαρίνε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Νομίζω ότι είναι μπροστά μια σειρά από πράγματα με μεγάλο ενδιαφέρον.